Κύριε Λαμπριανίδη, γεια σας. Είχαμε σήμερα την τελετή παράδοσης δύο τροχοκαθισμάτων εκ μέρους της ΑΕΚ. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι εταιρείες μεγάλες όπως η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε και στην Λάρνακα μια ομάδα η οποία να συμμετέχει στο πρωτάθλημα καλαθοσφαιρίσης σε τροχοκάθισμα και τα επόμενα χρόνια περισσότερες θέλες της πόλης. Ένα σχόλιο σας για το πρωτάθλημα τροχοκαθίσματος. Έχει ξεκινήσει. Πώς βλέπετε τα πράγματα τη φετινή αγωνιστική περίοδο? Το πρωτάθλημα μας συνεχίζει την λειτουργία του, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι οι ομάδες χρειάζονται στήριξη σε πολλά επίπεδα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το άθλημα και αναμένουμε περισσότερη υποστήριξη και από την Ομοσπονδία αλλά και από την κοινωνία γενικά. Με χαρά βλέπουμε ότι φέτος θα μπει στο πρωτάθλημα και η Αλκή Ορόκλινης. Υπάρχουν κάποιες άλλες εκπλήξεις ή κάτι καινούριο που αναμένουμε να δούμε ή τη φετινή αγωνιστική περίοδο ή την επόμενη χρονιά? Όχι. Εμείς διαπιστώνουμε μια δυσκολία να εντοπίσουμε νεαρούς αθλητές για να ενταχθούν στις ομάδες και θεωρούμε ότι είναι η μεγάλη πρόκληση η οποία πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα και να βρούμε τρόπους για να προσελκύσουμε νεαρούς αθλητές με αναπηρίες στις ομάδες Παγκύπρια. Και τέλος, ένα μήνυμα σας προς τον κόσμο που βλέπει το βίντεο αυτή τη στιγμή, που δεν γνωρίζει για την ύπαρξη του πρωταθλήματος καλαθόσφαιρα σε τροχοκάθισμα. Ένα μήνυμα από εσάς. Να παροτρύνουν άτομα με αναπηρίες τα οποία μπορούν να αθληθούν σε αυτό το άθλημα, να συμμετέχουν στις ομάδες και είναι ένα πολύ συναρπαστικό και ένα πολύ ενδιαφέρον άθλημα.